Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του aSports.gr. Μαζί μου και αυτή την εβδομάδα ο Σίλβιος Ευαγγελακόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο μεσοδιάστημα έγιναν πολλά και διάφορα. Είχαμε, εκτός από την τυπική και οριστική κάλυψη της όποιας διαφοράς από τον Ολυμπιακό από την περασμένη φορά που τα είχαμε πει, μεσολάβησε και ένας αγώνας μεσοβδόματος με τον Όφη, όπου πανηγύρισε και η ομάδα του Μαρτίνς. Ήταν καιρός να πανηγυρίσει και επισήμως από τη στιγμή που πήγε η διαφορά στο σύν 22, ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ πάει πίσω τους 7 βαθμούς από το ΚΑΣ, ο Ολυμπιακός με την νίκη του Όφη μπορούσε πλέον να πανηγύρισει με ΚΑΣ, χωρίς ΚΑΣ, γενικώς να πανηγυρίσει. Εντάξει, ουσιαστικά είναι αυτό που είχαμε γράψει, ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε και συνέτριψε και το ΚΑΣ ουσιαστικά, γιατί ό,τι και να γινόταν δεν υπήρχε κάτι. Το ΚΑΣ, το οποίο εκδικάστηκε σε μια μαραθώνια συνεδρίαση τη Δευτέρα, με έναν ΠΑΟΚ, να δίνουμε και τα τελευταία ας πούμε νέα, όπου παρουσίασε περίπου την ίδια επιχειρηματολογία που είχε και στην Επιτροπή της Super League 1 σε πρώτο βαθμό, αλλά και στην Εφέσεων. Αναλώθηκε πάρα πολύ στο να προσπαθήσει να αποδυναμώσει και να βγάλει εκτός τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο ΚΑΣ πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάει μόνος του για να εξαφανίσει την ποινή του μείον 7. Υπάρχει και ο Ολυμπιακός που έχει προσφύγει, είτε για να ισχύσει η ποινή του υποβιβασμού που υπήρχε πριν από το φωτογραφικό νόμο, που έγινε μέσα σε μία νύχτα, 48 ώρες για την ακρίβεια, για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς, ή έστω να υπάρξει το ανώτατο της προβλεπόμενης με τη νέα διάταξη ποινής, που είναι το μείον 10 για ένα τέτοιο σοβαρό, για μια τέτοια σοβαρή παρανομία, και όχι το μείον 7 που ήταν μία μεσοβέζικη. Ήταν κάπου στη μέση το μείον 7 που δεν μπορέσαμε και να το καταλάβουμε γιατί έγινε το μείον 7 και τι εξυπηρετούσε το μείον 7, που βέβαια είχαμε πει ότι κρατούσε τον ΠΑΟΚ στο συν 1 από την ΑΕΚ πριν την έναρξη των play-off, μια διαφορά βέβαια που έχει εξανεμιστεί, γιατί μετά από τους αγώνες που είχαμε την Τετάρτη είχαμε αγώνες και το Σαββατοκύριακο δεύτερο, βέβαια η Δευτέρα είχε να κάνει μόνο με τα play-out, όμως είχαμε την Κυριακή και το Σάββατο νέα απώλεια από πλευράς ΠΑΟΚ με το 2-2 στο Ηράκλειο με τον Όφη. Με τον Όφη να παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, τον πρώτο του βαθμό στα play. Ο δεύτερος όμως. Προηγηθεί και το 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Μπράβο, πολύ σωστά. Και να έχουμε την ΑΕΚ την επόμενη μέρα να κάνει ένα περίπατο στο Κλεάντης Βικελίδης και να φεύγει με ένα επιβλητικό 4-0 και να είναι στο σύν 4-1. Ναι, 4-1. Προηγήθηκε μάλιστα ποιος. Προηγήθηκε η ΑΕΚ με τον Ολιβέρα. Και σοφάρισε. Λοιπόν, 4-1. Με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να είναι στο μείον 2. Έχουμε χάσει λίγο τα μέτρα με τους βαθμούς. Και λες και τι ξέρεις. Πες μου λίγο, πού είναι η βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Έτσι, για να δούμε σε πόσους πόντους είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στο συν 20 από την ΑΕΚ. 20. 20 82, 82 και 61-62. Και στο συν 22 από τον ΠΑΟΚ που είναι στους 60. Εντάξει, είναι μια τεράστια. Θα κάνουμε και λίγο χιούμορ, βέβαια. Σαφώς. Θα ήταν και μια διαφορά που ίσως να μην την περιμέναν και πολύ όταν ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Γιατί ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο ήταν στο συν 7. Εντάξει, πάντως. Στο συν 7, 66-59. Πάντως ανεξάρτητα ας πούμε από το χιούμορ και. Εντάξει, και το μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι λίγο έχουμε μπερδευτεί όλοι, διότι έχει ξεφύγει τόσο πολύ διαφορά πια, που όταν είναι πάνω κάπου 20 βαθμούς, εγώ δεκαετία 90 θυμάμαι τέτοιες διαφορές. Θυμάσαι εσύ? Κοίτα, όχι, κοίταξε άλλες. Το πρώτο τετραετίας, που ο Ολυμπιακός είχε πάει το ποτάθλημα. Θυμάμαι επαναλαμβανόμενα τη δεκαετία του 90, γι' αυτό το λέω. Έτσι, πολύ μεγάλες διαφορές. Εντάξει, όπως κοίταξε, η μεγάλη διαφορά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός ήταν το 15-16. 30 βαθμοί από το ΠΑΟ και το ΠΑΟ, δεν θυμάμαι. 31 από την ΑΕΚ κτλ.
Εντάξει, το θέμα είναι ότι απλά απέδειξε ο Ολυμπιακός περίτρα να κινεί μέσα από τη διαδικασία των play-off ότι δεν είχε αντίπαλο. Και όλο το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τη μάχη των δύο δικεφάλων που πότε δικαιώνομαι εγώ που λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο παιχνίδι, πότε δικαιώνεις εσύ που λέει συνέχεια ότι ξεφουσκώνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε κάτι ούτε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ούτε με την ΑΕΚ. Όχι, πάντα ότι όλοι υποστηρίζει τον έναν και τον άλλον. Με βάση το πώς πηγαίνουν οι ομάδες. Με βάση το πώς πηγαίνουν. Απλά εγώ βλέπω ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δείχνει ότι δεν έχει σταθερότητα, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ενώ την ΑΕΚ τη βλέπω πλέον να έχει αποκτήσει και ένα πλεονέκτημα ψυχολογικό. Γιατί μεσολάβησε το 0-2 της μεσοβδόματης αγωνιστικής που έχουμε και αυτή την εβδομάδα μεσοβδόματη. Δηλαδή πάμε πολύ γρήγορα πια στα play-off τελειώνουμε, τα οποία να πω ότι για μένα, και θα το πω κι ας είναι για κάποιους λίγο υπερβολικό, η διαδικασία της έξτρα αυτής, του έξτρα αυτού μίνι πρωταθλήματος είναι μια αποτυχία. Και θα πω για την αποτυχία. Αποδεικνύεται ότι γίνεται μόνο για τηλεοπτικούς λόγους. Αποδεικνύεται, εάν τελικά δικαιωθώ εγώ, ότι ο ΠΑΟΚ κακώς δεν συμφώνησε να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και να μην μπουν οι ομάδες σε αυτή τη διαδικασία, διότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα διασφάλιζε τα δικά του συμφέροντα, θα είχε τη δεύτερη θέση σίγουρη και θα είχαν και στην ψηφοφορία της Super League 1 από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός αρχικά ήθελε διακοπή. Αν ο ΠΑΟΚ έλεγε ότι θέλει διακοπή και αναγνωρίζει τον πρωταθλητή τον Ολυμπιακό, δεν θα είχε διαφωνία ο Ολυμπιακός, θα έμενε μόνο η ΑΕΚ. Εντάξει, οπότε αντιλαμβάνεσαι τι θα γινόταν. Από την άλλη, θα μείναν οι ομάδες. Οι ομάδες. Ανενεργείς για 5 μήνες ή 6 μήνες. Γιατί όταν το πρωτάθλημα είναι το επόμενο, τη σεζόν 2021 να ξεκινήσει μέσα Σεπτεμβρίου. Μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει, γιατί τώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, οι ομάδες θα παίζουν καλώς εκ χρόνων πραγμάτων μέχρι τις 19 Ιουλίου. Εντάξει. Συν το ότι έχουμε και το τελικό του κυπέλου, μια εβδομάδα μετά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί θα παίζει και όλο τον Αύγουστο. Κατά την άποψή μου, πάντα. Εντάξει. Πάντα βιάζει, προτρέχει. Δεν βιάζομαι. Απλά έχω δει τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι είναι όριμος για να μπορέσει να προχωρήσει στην Ευρώπη και να κάνει αυτό που δεν έχει καταφέρει να κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι με μόνος knockout με όλη την κυριολεξία του knockout πλέον, γιατί οδηγεί μετά σε μια άλλη διαδικασία με άλλα knockout με τρία παιχνίδια που μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά μια ομάδα φέτος στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι ναι, λες, αν είχε διακοπεί το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν θα ξεκινούσε σε εντέλει, θα ξεκινούσε πάλι μέσα στον Αύγουστο. Πάλι θα ήταν ένα μεγάλο αντικειμενικό λόγο. Ο αντικειμενικό λόγο πέρα από τα τηλεοπτικά για τα οποία έγινε πέρσι η μείωση των ομάδων για να υπάρχει ένα επιπλέον εισαγωγικά δυνατό γύρο που ήταν τα play-off και τα play-out με μεγάλο ενδιαφέρον ήταν να υπάρχει ενδιαφέρον και ήταν ότι θα μπει και η θέση του πρωταθλητή μέσα στη διαδικασία. Γιατί και εσύ θυμάσαι και οι φίλες και οι φίλοι θυμούνται ότι είχαμε και πριν από 2 χρόνια πίσω, άμα πάμε μέχρι να καταργηθούν τα play-off, είχαμε στη Super League χωρίς το 1 τότε για το 2, το 3 και το 4 που εκεί έπαιζαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και υπήρχε ένα πάγιο αίτημα των ομάδων που ήταν κάτω από τον πρώτο, γιατί ήταν μόνιμα πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάμε ότι είχε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα μέχρι που το πήρε η ΑΕΚ πρόπερση και πέρσι ο ΠΑΟΚ. Στις δύο χρονιές που δεν είχαμε play-off. Είχαμε λοιπόν αρχικά το πάγιο αίτημα ότι ο πρωταθλητής να μπαίνει και να βγαίνει και να προκύπτει μέσα από αυτή την έξτρα διαδικασία. Έγινε λοιπόν ξανά φέτος, πρώτη φορά και με τον πρώτο της κανονικής περίοδου και είχαμε το εξής φαινόμενο. Την τέταρτη αγωνιστική και μαθηματικά, με τα δικά μου μαθηματικά ή τα δικά σου, ο Ολυμπιακός να παίρνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, με τα κάσικα μαθηματικά, δεν μπορώ, είναι αδόκιμος όρος, ο πρωταθλητής να αναδεικνύεται και μαθηματικά την πέμπτη αγωνιστική, δηλαδή στα μισά των play-off. Μπορούσε να ξέρει κανείς από την αρχή της χρονιάς ότι θα έχει πάρει τόσο μεγάλο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός ή πού θα μπορούσε να το έχει πάρει εγώ ή άλλοι, ο ΠΑΟΚ, δεν το ξέρει. Εντάξει, εμείς πάντα όμως μία διοργάνωση και μία κατάσταση
πάντα την κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Και αν μια ομάδα είναι καλή ή κακή, την κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Όχι επί της προσπάθειας, είτε μια ομάδα πάρει το πρωτάθλημα, είτε μια ομάδα πέσει, αυτό που θα μετρήσει στο τέλος είναι το αποτέλεσμα. Δυστυχώς η ζωή είναι πολύ σκληρή και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ούτε εγώ ούτε εσύ. Θέλω να πω ότι αν φτάσουμε στο σημείο να αποδειχθούν τζούφια και φούσκες, είναι και μια έκφραση και μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε πολύ αυτές τις μέρες λόγω Επιτροπής Διοντολογίας. Άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία αυτή, γιατί έχουμε πάρα πολλές ιστορίες. Λοιπόν, και τα play out θα είναι μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή αυτό θα έχει γίνει για να βγει με το καλό εισιτήριο, τέλος πάντων, να παίξει τα προβληματικά του Champions League και δεν θα γίνει τίποτα άλλο. Κοίταξε να δεις πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα λόγω του κορονοϊού. Που τα επόμενα προβληματικά θα είναι δίκοπο μαχαίρι για όλες τις ομάδες σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τις ελληνικές. Με νοκάου παιχνίδι, με ένα παιχνίδι μονό, μπορεί να κάνει μια ήττα και να τελειώσει. Αντίο, ζωή. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για ποιος θα πάρει καλό ή κακό εισιτήριο κτλ. Εντάξει, το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει στην Ευρώπη. Ναι. Αν τον ενδιαφέρει και η Ευρώπη. Όλα σχετικά είναι Δημήτρη, γιατί είναι εξαρτάται το αντίπαλο, εξαρτάται η συγκατάσταση που θα βρεθεί. Τέλος πάντων, προς το παρόν έχουμε τα παιδιά που διεξάγονται τώρα. Όταν έρθει και ως για τα ευρωπαϊκά παιδιά της επόμενης περίοδου θα τα δούμε. Προς το παρόν, το θέμα εστιάζεται στο ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση και ποιος θα παραμείνει στην κατηγορία μέσα από τη διαδικασία του play-out, που εκεί έχουμε όμως πολύ μεγάλη μάχη. Εκεί έχουμε μια μεγάλη μάχη. Σε τίτλο φόντο. Έχουμε να τα πούμε μαζί αρκετό. Δύο εβδομάδες στην πραγματικότητα, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον μέχρι πρόσφατα προπονητή της Λαμίας, τον Άκη Μάτζιο, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε και αναφέρθηκε σε αυτό το επεισοδιακό διαζύγιο με την ομάδα της Στερεάς Ελλάδας. Και νομίζω ότι μας είπε πράγματα και νομίζω ότι είναι και σε ένα βαθμό λίγο πιο ομαλοποιημένες καταστάσεις μαθαίνω τις τελευταίες μέρες, γιατί ήταν και πολύ άσχημος ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε να εκδιωχθεί ένας επαγγελματίας προπονητής, και αυτό εμείς δεν το λέμε γιατί είμαστε υπερασπιστές των φτωχών και των αδυνάτων, αλλά γιατί ορισμένα πράγματα είναι εξόφθαλμα και από τη στιγμή που μας δίνεται η δυνατότητα με βάση τη δουλειά που κάνουμε και μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη και να βοηθήσουμε κάποιες καταστάσεις να είναι πιο κρυστάλλινες, νομίζω ότι είχαμε υποχρέωση να δώσουμε βήμα σε έναν άνθρωπο που βρέθηκε επί ξύλου κρεμάμενος. Είναι προφανές ότι για να φορτωθεί όλο το βάρος μιας έτυχης μιας ήττας της Λαμίας, δεν μπορεί να το φορτωθεί μόνο ο προπονητής. Και στο κάτω-κάτω δεν παίζει μπάλα, δεν παίζει στον αγωνιστικό χώρο, παίζουν παίχτες, δεν παίζει ο προπονητής. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε όμως λίγο στα play-out, να πούμε ότι στο μεσοδιάστημα αυτό δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα, ειδικά με τα μάτς της Δευτέρας είχαμε ουσιαστικά μία από τα ίδια από ό,τι είχαμε μείνει την προηγούμενη αγωνιστική των play-out, γιατί έχουμε πάλι στον ένα βαθμό τον Πανιόνιο να υπολείπεται της Ξάνθης και του Πανετολικού, μια Ξάνθης η οποία ήταν να παίξει το Σάββατο και τελικά, επειδή είχε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είχαμε μια 48ωρη ουσιαστικά μετάθεση του αγώνα, δεν υπήρξε τελικά αναβολή. Έγινε σήμερα, Λαμία Ξάνθη 0-0, είχαμε η εκπομπή. Είναι βράδυ Δευτέρας προς Τρίτη, εσείς θα τη δείτε Τρίτη, άρα εντάξει μην μπερδεύεστε. Ουσιαστικά είναι δίκη ζωντανής, άσχετα αν εμείς την φτιάχνουμε και την παρουσιάζουμε μετά ολοκληρωμένη. Δηλαδή ενώ δεν έχει κοψίματα. Είχαμε τον Πανιόνιο, ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτός που για άλλη μια φορά αποδεικνύει τα ψυχικά του αποθέματα, το πάθος του, διότι ήταν από τους τρεις, είχε και το πιο δύσκολο έργο κατά τη γνώμη μου. Ήταν ο κερδισμένος πάλι. Ήταν ο κερδισμένος γιατί έπαιξε από το 31 με παίκτη λιγότερο, μπόρεσε, ανταποκρίθηκε απέναντι στη Λάρισα στο LFC Arena,
όπου πιέστηκε, θα έλεγα, αρκετά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από ένα ισορροπημένο πάνω-κάτω πρώτο ημίχρονο. Άντεξε όμως, ανταποκρίθηκε, παλικαρίσιος ο βαθμός. Πιστεύω θα μετρήσει πάρα πολύ και έχουμε, μου είπες ότι έχουμε το Σάββατο, πάλι... τον τελικό, ίσως τον τελικό, τον τελικό για την παραμονή. Πανιόνιος είναι πανατολικό στη Νέα Σμύρνη. Καταλαβαίνει κανείς ότι... Αν εκεί μία από τις δύο ομάδες κερδίσει... δεν θα είναι τελευταία, νομίζω σίγουρα. Δεν θα είναι τελευταία σίγουρα και θα έχει ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο βαντάζ. Κοίταξε, Δημήτρη, δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στην εικόνα των ομάδων. Είναι αυτά που έχουμε πει και άλλες φορές. Η Ξάνθη έδειξε μια καλή εικόνα με τον Πανετολικό, αλλά σήμερα ήταν πάλι τα ίδια προβλήματα. Πάλι έπαιζε και η Ξάνθη με αθλητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς, από το 29ο λεπτό. Και ουσιαστικά δεν μπορούσε να δημιουργήσει ούτε μια σημαντική ευκαιρία. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό της κομμάτι, στην θετική λειτουργία. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να παράξει ευκαιρίες. Πόσο μάλλον να πετύχει η κόντρα και πόσο μάλλον να πάρει και τα τρίποντα που χρειάζεται. Ο Πανιώνας από την άλλη εξακολουθεί με τον ηρωισμό, με την ψυχή, με την καρδιά, με το βάρος φανέλας και με το μηδέν πάλι στην άμυνα που, σχεδόν όλα τα παιχνίδια κρατήσει. Ο Πανιώνας είναι αίτητος σε 5 αγώνες των play out. Έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και είναι σε εισαγωγικά ο πρωταθλητής αυτή τη διαδικασία του τώρα, εντάξει. Και ο Πανετολικός εξακολουθεί και έχει αμυντικά προβλήματα τα οποία ο Πανετολικός στο Περιστέρι δεν τα πλήρωσε λόγω της αστοχίας του Δέκου. Διαφορετικά θα τα έχει πλήρωση. Ο Πανετολικός, ο οποίος πήρε μια πολύ σημαντική ισοπαλία, ένα 2-2, μετά από ένα πολύ κακό αποτέλεσμα, 4-0 δεν είχε χάσει την περασμένη εβδομάδα από τον Αστέρα. Όχι, ένα-ένα από τον Αστέρα. Ένα-ένα, ναι. Ήταν εντός έδρας στο Τέκνο. Μπράβο. Το 4-0 είναι ο Βόλος. Ναι, που και στο Αστέρα το Σάββατο το Βόλο. Ωραία. Παιχνίδι που δεν είχε κανένα. Λοιπόν, ναι, δεν έχει και απλά κάνω μια αναφορά. Ήταν το 1-1 που ουσιαστικά έδειξε και μείωσε και τη διαφορά πολύ ως προς τον Πανιόνιο, αυτή η ισοπαλία που... Χαρακτήρι, αλλά πήρε σήμερα μια ισοπαλία στο Περιστέρι που, όπως πολύ σωστά λες, ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε μια λαμπάδα στο Βέλιο, ο οποίος το παιδί δεν θυμίζει σε τίποτα το Βέλιο που μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας όταν αγωνιζόταν στην Αγγλία ή στον Ερακλή ακόμα παλιότερα. Δηλαδή έχασε 3 ευκαιρίες που για center for δεν επιτρέπεται να τις χάνεις. Παρ' όλα αυτά έμεινε το 2-2, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν όλα αυτά. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, να πω, το Πανετολικός δέχεται το γκολ, το εις βάρος του, αλλά μετά βγάζει μια πολύ καλή αντίδραση και θα έλεγα ότι για ένα τέταρτο αγωνιστικό από το 30 μέχρι το τέλος του πρώτου ημίχρονου ήταν μόνο ο Πανετολικός στο επίπεδο. Αλλά ο Ατρόμητος στο δεύτερο ημίχρονο πλήρωσε την αστοχία του, προηγήθηκε 2 φορές. Ισοφαρίστηκε στο καπάκι, έγινε το 2-2 και μετά ο Βέλιος χάνει ανεπανάληπτες ευκαιρίες, 3 στον αριθμό, μέχρι και στις καθυστερήσεις και τελικά είναι αυτός που έδωσε το βαθμό εισαγωγικά στην ομάδα του Αβερνέου, η οποία και αυτή μάχεται για να μπορέσει να παραμείνει και να δούμε τι θα μπορέσει να καταφέρει σε αυτή τη διαδικασία που θα σου επαναλάβω ότι δεν ξέρω αν τελικά είναι μια τρύπα στο νερό ή αν θα έχει μέχρι τέλους το πραγματικό της ενδιαφέρον και την πραγματική της αξία. Δεν νομίζω ότι σκοπίμως μέχρι τώρα, απλά η κουβέντα και έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, δεν έχει πάει στο ντέρμπι, το El Clásico αν θες το ελληνικό, που ήταν χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού ο Ολυμπιακός είχε πάρει και το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός δεν στοχεύει σε τίποτα επί της ουσίας, 1-0-0. Αναλυστικά ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που η ομάδα η οποία είναι καλύτερη και πιο ποιοτική και ανώτερη, Ολυμπιακός, δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, αυτό κατεβάζει τον πύχη του αγώνα. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως από την πλευρά του κέρδισε τις εντυπώσεις, το πάλεψε, έπαιξε για τη φανέλα του, τακτικά φάνηκε πιο σωστά προετοιμασμένος, χωρίς αυτό να αποτελεί μορφή στο Μαρτίνς, αλλά έδειξε ότι για τους δικούς του λόγους ο Δόνης μπορεί να ήθελε να αποδείξει και πράγματα. Εντάξει, τελειώνει ο Δόνης, φεύγει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, και ο Δόνης. Ο Δόνης, ο οποίος δεν έχει καταφέρει σε αυτή την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κερδίσει ποτέ όμως τον Ολυμπιακό. Απλά δεν έχασε.
Λοιπόν, η Σομαλία έχει έρθει και το μάτς του πρώτου γύρου στο ΑΚΑ, αν θυμάμαι καλά, 1-1. Εκεί πάλι Ολυμπιακό ήταν. Πάλι ήταν ένα κακό παιχνίδι. Λοιπόν. Πάλι ο Ολυμπιακός είχε μπει με λίγο τη μύτη πάνω. Πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο μαγικός. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά ήταν. Ήταν ασύνδετος, ήταν λίγο χαλαρός, ήταν κουρασμένος και από την άλλη ο Παναθηναϊκός ήταν μαχητικός, μάρκαρε πολύ ψηλά, έκανε καλό pressing, μπλόκαρε τον Ολυμπιακό. Ψάχναμε να βρούμε προχθές ψάχναμε να βρούμε ένα παίκτη που να ξέφυγε πάνω από το μέτριο για τον Ολυμπιακό και για τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει. Ωστόσο, είναι απόλυτα φυσιολογικό να έρθει μια τέτοια εμφάνιση για τον Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, ούτε έχασε κάτι ο Ολυμπιακός. Αν θέλεις ένας δεύτερος στόχος που είναι και παραμένει το αίτητο, το κράτησε σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν καλός και αυτό νομίζω είναι κάτι το μόνο θετικό αν θέλεις που μπορεί να, κρατήσει. Δεν έχει να κρατήσει τίποτα ο Ολυμπιακός στο τέτοιο παιχνίδι. Τίποτα μπορεί να έχει να κρατήσει και οι υποψιασμένοι θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει την τύχη αυτού του αγώνα από τη στιγμή που τα παιδιά του Ολυμπιακού την Πέμπτη είχαν ρεπό και πήγαν στην παραλία. Ναι, δεν θυμάμαι, έχω κάνει ταξίδι και καλοκαίρι. Βέβαια είναι Ιούνιος, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να υπάρχουν δύο-τρεις μέρες πριν βόλτες στην παραλία. Μόνο ημέρες. Να έχουμε μόνο ημέρες. Εκδρομούλες. Εντάξει, λογική είναι και η χαλάρωση, αλλά για αυτό το μάτς έχω να σου πω και άλλα πράγματα. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είχαμε μία προσπάθεια διόγκωσης, υπερδιόγκωσης μιας προβληματικής διαιτησίας του Κομίνη, ένας διαιτητής που έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δεν είναι από τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής διαιτησίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα κάποιος να ξεχάσει ότι άλλαξε δύο ή τρεις φορές το φύλλο αγώνα στο ΠΑΟΚ. Καλά τα λέω. Και άλλαξε. Εντάξει, πέρα από αυτό και χθες είναι αποκαρδιωτική εικόνα το να βλέπεις το διαιτητή, οποιοδήποτε διαιτητής για να είναι αυτός, να κοιτάζει μια περίπτωση, μια φάση του ΒΑΡ, να παίρνει την αποφασή του, να πηγαίνει ο προπονητής να του λέει «Για ξανακοίτα το καλύτερα». Και να πηγαίνει. Και να πηγαίνει ξανά. Εντάξει. Δεν είναι. Δεν είναι τώρα. Αυτά για διεθνή διαιτητή κιόλας. Ναι. Σοβαρά δεν είναι. Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο τώρα να μπούμε σε μια διαδικασία υπερβολών. Γιατί δεν το είδα, αλλά το είδα μετά σε βίντεο. Γιατί δεν το πίστευα να βλέπω πρώην διαιτητή διεθνή που τώρα είναι τηλεκριτικός. Μιλάω για τον Ντάσο τον Κάκο. Δηλαδή ντρέπομαι που ήμουν διαιτητής και τέτοιες φανφάρες. Αυτά είναι αστείωτες. Εντάξει, αυτά είναι για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Εντάξει, αυτά είναι αστείωτες. Εντάξει, βέβαια παίζει ρόλο ποιος το λέει, πότε το λέει και πού το λέει. Το λέει στο Open. Μια εκπομπή που αθλητική, εγώ δεν θα κρίνω συναδέλφους ή τέλος πάντων ανθρώπους που δεν θέλω να πω, αλλά θα τον κρίνω τον Κάκο, θα μιλήσω για τον Κάκο, ότι θα πρέπει να κρατάει μια σοβαρότητα. Εντάξει, τώρα ξεφτιλίζεσαι με τέτοιες δηλώσεις. Καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, πολύ κακό θα έλεγα για το τίποτα ή για τις εντυπώσεις, αλλά νομίζω ότι με τις εντυπώσεις ούτε πρωταθλήματα κερδίζεις, ούτε τίποτα. Ούτε μπορείς να παραμυθιάσεις τον κόσμο. Γιατί για παράδειγμα, νομίζω ότι ήταν άστοχη και η βιαστική ανακοίνωση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο και για επίπεδο του Παναθηναϊκού δεν θυμάμαι εσύ να έχει βγάλει ανακοίνωση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Να βγάζει ανακοίνωση του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο. Και πρόσεξε, έχετε ανακοίνωση αυτή μόλις 72 ώρες ήταν από την κατάθεση του μεγαλοπτώχου του Παναθηναϊκού του Γιάννα Λαφούζου στην περίφημη Επιτροπή Διοντολογίας, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι σε φετινή περίοδο είναι μια χαρά διαιτησία. Δεν έχουμε παράπονα. Και ξαφνικά. Αυτοδιαψεύδονται όμως έτσι και ουσιαστικά νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι ότι ρόμπες κάτι τέτοιο. Στερείται σοβαρότητα. Εντάξει. Δεν μπορείς να ηγείσαι μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός και να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν και σίγουρα ήταν αστοχία γιατί εμείς είδαμε για παράδειγμα
και το γράψαμε και το είπαμε ότι στην περίπτωση της κίτρινης που έπρεπε να δοθεί της δεύτερης... Ναι, θα σαφώς κοιτάτε. Είναι δεύτερη κίτρινη στον ΠΑΠ που έπρεπε να δοθεί, εκεί ο διαιτητής χαρίστηκε. Βλέποντας με μεγαλύτερη προσοχή, τα στιγμιότυπα, μπορώ να σου πω ότι η φάση που και στο live έγραφα στο ξεκίνημα γύρω στο 18-19 ότι δεν είναι πέναλτι, θα μπορούσε να έχει δοθεί πέναλτι στον Καμαρά. Αρχικά εγώ είδα ότι δεν ήταν. Εμένα όμως αυτό που έχω πει, εντάξει, και σε αυτό που έχουμε γράψει, ούτε το αλλάξαμε. Εγώ όμως η άποψή μου είναι ότι το πέναλτι είναι πέναλτι στον Βαλμπουενά. Έστω και λίγο, έστω χαμηλά τον βρίσκει και όπως έχει κάνει, όπως κάνει τις προσποιήσεις, τον βρίσκει και φυσικά τον βρίσκει μέσα στην περιοχή. Από τη στιγμή που δίνει φάουλ μέσα στην περιοχή, είναι πέναλτι. Δεν είναι έξω από την περιοχή. Τώρα, για αυτά τα πράγματα, να βγαίνει μια τέτοιου είδους ανακοίνωση περί ντροπής των οπαδών της αντιπάλου ομάδος που ξαναπαίρνουν πρωτάθλημα, που διεκδικούν τον ντάμπλ, που συνεχίζουν την Ευρώπη, δεν ξέρω. Μου κάνει πολύ συμμαχική εμένα όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά ξέρεις, αυτές είναι λίγο φιλίες. Αυτές οι σπάνες εγώ το δεύτερο. Και σπάνες στο πρώτο πέναλτι. Λοιπόν. Λέγε με Κίζα. Εντάξει, νομίζω ήθελα να το πω αυτό για, για τον Κάκο και επειδή τύχαινε πιο παλιά, αλλά τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο και προσωπικά, δεν περίμενα ποτέ να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Όχι ότι δεν έχει πει και άλλα πράγματα τέτοια, αλλά τον ντρέπομαι που ήμουν διαιτητής για ένα διαιτητή που έκανε λάθη. Που είναι γνωστό ότι δεν είναι ο καταλληλότερος, ο καλύτερος και ότι είναι προβληματικός. Και για ένα παιχνίδι το οποίο. Και για ένα παιχνίδι που δεν είχε καμία αξία βαθμολογική πέρα από το γόητρο. Εντάξει, είναι καραγκιοζηλίκη. Πώς να το πω δηλαδή. Είναι καραγκιοζηλίκη. Όπως καραγκιοζηλίκη είναι η ανακοίνωση που βγάλε ο Παναθηναϊκός για μένα, έτσι είναι καραγκιοζηλίκη και αυτά που λέει ο Κομίνης. Αυτά που λέει ο Κάκος για τον Κομίνη. Εντάξει. Είναι. Είπαμε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, αναλαμβάνει τις συνέπειες του. Τον λόγο. Τον λόγο. Και των πράξεων. Λοιπόν, τώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο πριν περάσουμε σε ένα από τα αγαπημένα μας θέματα, αλλά και για τους φίλους και τις φίλες. Σούπερ Λίγκα 2. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει. Εντάξει, είμαστε λίγο πιο καυτικοί σήμερα, αλλά. Εντάξει, ούτε μπορούμε να είμαστε νευρόβραστοι, ούτε μπορούμε, δεν είμαστε εδώ μόνο για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις ή για να τα στρογγυλοποιούμε όλα. Θα λέμε και τα καλά, θα λέμε και τα άσχημα, θα λέμε την άποψή μας που θα προσπαθούμε να την τεκμηριώσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε χωρίς ακροβασίες τύπου ΚΑΣ, τώρα μου ήρθε και ήθελα να το θυμάμαι και στο λέω. Όπου η πλευρά του ΠΑΟΚ, το είδαμε λίγο στην αρχή, το αφήσαμε μεταξύ άλλων, είπε στο ΚΑΣ ας πέσει Ξάνθη και δεν αργέσει. Ας πέσει Ξάνθη, αν κάποιος πρέπει να πέσει ή να τιμωρηθεί η Ξάνθη, γιατί η ΕΠΟ δεν προβλέπει τιμωρία για την περίπτωση της πολυδιοξίας. Δηλαδή, με τέτοια επιχειρήματα φτηνά προσπαθείς να παραπλανήσεις ένα ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πάει και τακτική αυτή, διότι εδώ ας πούμε είχαμε τον κύριο Χατσαρόγλου που ξέρεις που έχω πολύ μεγάλη αδυναμία για αυτά που έχει κάνει στο γυναικείο ποδόσφαιρο, που πήγε και έκανε ενώπιση των εκλογών, κατέστρεψε όλη την πρώτη κατηγορία, την έκανε σε δύο ομίλους από 11 ομάδες, κολοβό πρωτάθλημα από το ξεκίνημα και αυτός ο κύριος έχει άποψη και για τη Super League 2. Και θεωρεί ότι έτσι με τα ψηφαλάκια που θα μαζέψουν ενώπιση των εκλογών, οι οποίες εκλογές ΕΠΟ, ό,τι και να κάνει η διοίκηση γραμμένου, όπως να το φέρει και από εδώ, το φέρει και από εκεί, εκλογές δεν θα γίνουν τον Ιούλιο. Εντάξει, θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο οποίος έχει άποψη για την Β' Εθνική και λέει: Η Β' Εθνική είναι δύο μήλους για να βολέψουμε και άλλες ομάδες, δηλαδή ομάδες που έπρεπε να, είναι, να πέσουν από την. Τρίτη τη τάξη κατηγορία του Football League στην τέταρτη να βρεθούν στη δεύτερη και ομάδες που ήταν από την τέταρτη κατηγορία να βρεθούν στη δεύτερη με δύο μήλους.
χωρίς να υπολογίζουμε τι, ποια είναι η βούληση των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας που θα μείνουν στην κατηγορία, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση ή όχι. Μα εδώ μιλάμε για, θα μιλάμε για αποτέλεσμα με τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή τώρα θα παίξουν, κάτι, θα παίξουν κάποια κυριολεκτικά χωριά με κάποιες ομάδες οι οποίες είναι κανονικές, λίγες. Υπάρχουν όμως κανονικές ομάδες, υπάρχουν και κανονικές ομάδες στην δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, δεν είναι θέμα χωριών, είναι ότι υπάρχουν, είναι αντικειμενικά τα πράγματα. Υπάρχουν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Γι' αυτό υπάρχει μια. Τα χωριά καλά είναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Τα χωριά και μας αρέσουν και πηγαίνουμε και όλα καλά είναι. Αλλά εντάξει, να κρατάμε και μια σοβαρότητα. Τέλος πάντων, εντάξει. Και πόσες πάρει θα είναι, λέμε. Θα πρέπει να πούνε αυστηρά κριτήρια. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν είναι δυνατόν στη football league, τρίτη εντάξει κατηγορία, να είναι 30 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι εξατελεστικό να είναι 30 χιλιάρικα ανώνυμη ποδοσφαιρική εταιρεία. Α το βάλουμε 200.000, 150.000. Όποιο μπορεί, όποιο δεν μπορεί, αντίο. Σε ένα αποθετικό σενάριο, δηλαδή μπορούμε να πάμε σε μια αναδιάρθρωση από πάνω μέχρι κάτω που μπορεί να περιλαμβάνει, αν δεν κάνω λάθος, 50 παρέ. Όχι, παρακάτω. Παρακάτω. Κοίταξε. 48 ίσως πόσες. Μπορεί. Σε δύο κατηγορίες. Μπορεί. Τώρα, ως προς την πρώτη κατηγορία, πάλι θα πούμε ότι δεν γίνεται να μην γίνει αναδιάρθρωση. Από τη στιγμή που τον παράζ δεν θα παιχτεί, είναι αδύνατο να παιχτεί όταν μια ομάδα, δηλαδή ο Πόλος Μέντρης που είναι τώρα δεύτερος, δεν θα πάει να παίξει ξαφνικά έναν αγώνα κατάταξης μετά από 5 μήνες. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε θα δούμε αν θα είναι 16-18 ομάδες και με ποιο τρόπο θα γίνει το ένα ή το άλλο σενάριο, ανεξάρτητα με τη βούληση και τη θέληση της δεύτερης κατηγορίας, αλλά η δεύτερη κατηγορία δεν θα πάρει μόνο την απόφασή της. Υπάρχει άλλη μια γενική συνέλευση στην οποία. Δεν μας απασχολεί, δεν έχει κάτι πάνω σε αυτό. Έχει με θέματα καθαρά της Λίγκας. Δεν έχει να κάνει με την επόμενη σεζόν. Έχει να κάνει με τη θητεία, να αυξηθεί ο χρόνος του Διοικητικού Συμβουλίου από 2 χρόνια να γίνει 4 κτλ. Δεν είναι. Πάντως θα πω ότι το θέμα της αναδιάρθρωσης γενικότερα θα μας απασχολήσει όλο τον Ιούλιο και θα μας απασχολήσει όσο θα περνάει ο καιρός σε δύο βάσεις. Η μία βάση που λοιπόν θα είναι αν θα είναι 16-18 ομάδες στην πρώτη κατηγορία και η δεύτερη βάση που θα έχει δύο ή έναν όμιλο η δεύτερη κατηγορία και αν θα υπάρξει Super League 2 και Football League ή αν θα καταργηθούν και θα υπάρχει μία β' εθνική. Όπως επιμένω εδώ και πάρα πολλούς μήνες που έλεγα, μήνες πια Στέλιο μου, ότι δεν θα συνεχίσουν το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας όπως και της τρίτης, δηλαδή της Football League, αυτό επιβεβαιώθηκε. Έχω ξεκινήσει και λέω εδώ και αρκετό καιρό ότι θα έχουμε αύξηση των ομάδων και στην δεύτερη κατηγορία. Για να κλείσω το puzzle, η εκτίμησή μου, η άποψή μου και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα έχουμε δύο ομίλους, αλλά θα έχουμε έναν όμιλο με ενδεχομένως προφανώς με περισσότερο αριθμό ομάδων και στην Super League 2 και στη Football League, διότι ήδη συμπιέζεται η Football League από τα κάτω, δηλαδή από τη ΓΑΜΑ Εθνική, που έχουν ανέβει 8 ομάδες αντί για 4 από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι είχαμε έτσι μια έκρηξη σήμερα. Εντάξει, δεν ξεφύγαμε. Νομίζω ότι ήμασταν κόσμοι, είπαμε την άποψή μας, ήμασταν λίγο πιο καυτικοί. Από τον Δημήτρη Δημητρίου και τον Στέλιο Βαγγελακόπουλο που ήταν μαζί σας και αυτή την εβδομάδα στο Play Then Play, την web εκπομπή του asports.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.